Η ψυχική μας υγεία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και τα τελευταία χρόνια σε Ελλάδα και Ευρώπη σημειώνεται αύξηση των περιστατικών. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καλαμάτας, μέσα από το έργο του, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους θέματα. Αφορμή είναι η χθεσινή Παγκόσμια ημέρα για τα θέματα ψυχικής υγείας. Η δική μου παρουσία εδώ έχει να κάνει με αυτό. Να σας δείξω εκτός του χώρου του νοσοκομείου, να δείξουμε σε όλη την κοινωνία ένα πλέγμα υπηρεσιών που υπάρχει. Με δυσκολίες και ατέλειες ενδεχομένως, αλλά υπάρχει και υποστηρίζει πάρα πολλούς ανθρώπους. Μέσα σε ένα χρόνο, 1.500 περιστατικά έχουν απευθυνθεί στη ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας και 200 έχουν νοσηλευτεί. Θα σας πω ότι περίπου στο νοσοκομείο υπάρχουν 1.500 επισκέψεις κατέτος, διενεργούνται από τους ψυχιάτρους του νοσοκομείου, και φυσικά υπάρχει και η κλινική όπου γίνονται νοσηλίες. Και έχουμε περίπου 200 άτομα να νοσηλεύονται κατέτος. Πιεσμένοι είναι και οι κλίνες της ψυχιατρικής κλινικής, όπως και τα περιστατικά πάρα πολλά. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, εκτός από την στήριξη των ευάλωτων ομάδων ανθρώπων που βιώνουν κάποια έντονη ψυχική οδύνη, έχουν ρόλο πρόληψης και προαγωγής της υγείας για όλη την κοινωνία. Η ψυχιατρική διάγνωση, παρακολούθηση και υποστήριξη του ασθενούς είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Οι ψυχοθεραπεύτριές μας, που είναι τρεις, κάνουν λοιπόν ατομική ψυχοθεραπεία, οικογενειακή ψυχοθεραπεία, κάνουν συμβουλευτική ζεύγους και γονέων. Υπάρχει κοινωνική λειτουργός, η οποία κάνει και ψυχοθεραπείας, αλλά επιτελεί και όλο το έργο του κοινωνικού λειτουργού που είναι τόσο κρίσιμο και δύσκολο. Την εποχή όμως που η βία των ανηλίκων είναι σε έξαρση, υπάρχει μεγάλη έλλειψη στο παιδοψυχιατρικό τμήμα, το οποίο δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί σχεδόν καθόλου το παιδοψυχιατρικό, υπάρχει μόνο λογοθεραπεύτρια ανηλίκων. Ούτε παιδοψυχίατρος που πρέπει να είναι επικεφαλής συντονιστής της ομάδας, ούτε παιδοψυχολόγοι, ούτε εργοθεραπεύτρια παιδών. Μεγάλη όμως είναι και η συμβολή της κινητής μονάδας του νοσοκομείου Καλαμάτας. Η κινητή μονάδα είναι η μοναδική δημόσια δομή παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας εκτός Καλαμάτας, όπου παρέχει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας τις υπηρεσίες του, μιλάμε για την επαρχία. Προσεγγίζοντας τον τόπο κατοικίας των ασθενών, μειώνοντας τη χιλιομετρική απόσταση και πραγματοποιώντας και κατοίκων επισκέψεις σε όσο αδυνατούν να μετακινηθούν, ακόμα και σε πολύ δυσπρόσιτα σημεία του νομού. Η μονάδα περιλαμβάνει 4 άτομα επιστημονικό προσωπικό, τον ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό και επισκέπτρια υγείας, ενώ το παιδοψυχιατρικό τμήμα απαρτίζεται από τον ψυχίατρο παιδιών και εφήβων και ψυχολόγο.